Έχουμε αλλαγές όμως στην δικαιοσύνη, γενικότερες αλλαγές, προκειμένου, Κωνσταντίνε Γεώργιζα, να μην ξανασυμβούν άδειες από τις φυλακές, χωρίς επιστροφές κρατουμένων, έτσι. Να μην έχουμε φαινόμενα να συμπληρώνεται 18 μήνη κράτηση ενός προφυλακισμένου, ο οποίος δεν έχει φτάσει ακόμη η μέρα να δικαστεί, να φεύγει ελεύθερος από τη φυλακή και στη συνέχεια να εξαφανίζεται. Φωτογραφίζουμε υπόθεση Μαζιώτη τώρα. Ακριβώς, είναι υπόθεση Μαζιώτη. Με τροπολογία λοιπόν που κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δημιουργείται ειδικό ποινικό τμήμα στο εφετείο της Αθήνας, στο οποίο θα εκδικάζονται μεγάλες υποθέσεις. Σε αυτή χαρακτηριστικά, αν υπάρξουν παραπομπές, σε αυτό το τμήμα θα δικαστεί και η υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ή υποθέσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, μιζών για εξοπλιστικά προγράμματα. Και ο στόχος είναι να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης, δηλαδή οι κατηγορούμενοι να φτάνουν γρήγορα σε δίκη, ώστε τουλάχιστον αυτοί που είναι προφυλακισμένοι να μην συμπληρώνεται ο 1,5 χρόνος που είναι το ανώτατο όριο κράτησης. Θα δούμε λοιπόν τι αλλαγές θα συμβούν και θα τις ξανασυζητήσουμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστήσουμε πολύ.